Αυτή είναι μια σταθερή τοποθέτηση που έχουμε σαν, και σαν πανελλαδικό συνδικαλιστικό όργανο. Νομίζω ότι και εσείς, κύριε Υπουργέ, όπως και ο κύριος Καθός, είναι ενάντια στον θεσμό του επικουρικού γιατρού. Πιστεύουμε και εμείς ότι μόνο με μόνιμους διορισμούς θα καλυφθούν οι ανάγκες στα νοσοκομεία, θα μπορέσουν να καλυφθούν τα νοσοκομεία όρθια. Και αν θέλετε, και σε ό,τι αφορά και τα εργασιακά των νοσοκομειακών γιατρών, που βάζει το ζήτημα ο κύριος Μπομπολάκης, μόνο οι μόνιμοι διορισμοί θα μπορέσουν να κρατήσουν και τους νέους γιατρούς στη χώρα. Γιατί ο άνθρωπος που έχει φύγει να κάνει ειδικότητα στο εξωτερικό, έχει ξεκινήσει να δουλεύει σε νοσοκομεία του εξωτερικού, δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα για ένα χρόνο σύμβαση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, η οποία κιόλας πρέπει να ανανεωθεί μετά από ένα χρόνο και δεν θα ξέρει και σε ποιο νοσοκομείο θα πρέπει να βρεθεί. Στο ζήτημα των μόνιμων διορισμών, περιμένουμε να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκονται οι προσλήψεις. Είχατε μιλήσει την προηγούμενη φορά για 90 και 600 και 100 μέσο κελπνό διορισμούς στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει ζήτημα με τους διορισμούς που εκκρεμούν 5 και 6 χρόνια, όπως έβαλε και ο κ. Μπομπολάκης. Θα θέλουμε μια ενημέρωση που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό και αν η αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο που βγήκε τις προηγούμενες μέρες θα αφορά και τα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θέλουμε απάντηση. Στις ελλείψεις υλικών, θα χαρούμε πολύ να πάρουμε την απάντηση. Λοιπόν, στις ελλείψεις υλικών, νομίζω ότι το ζήτημα με τις προμήθειες θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθεί. Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε πέρα από τα υλικά και σε λειτουργικά ζητήματα του νοσοκομείου πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύτηση. Το καλοκαίρι υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στο να συντηρηστούν οι ασθενείς, που είναι και η περίοδος με τη μεγαλύτερη προσέλευση στο νοσοκομείο και με τους περισσότερους νοσηλευόμενους ασθενείς. Τώρα παρατηρείται το πρόβλημα της σύντησης και του προσωπικού, καθώς διαπιστώνουμε ότι σταδιακά η βραδινή ημερίδα, το βραδινό φαγητό κόβεται από τους εφημερεύοντες γιατρούς. Θέλουμε μια απάντηση σε σχέση με αυτό. Τρίτο ζήτημα, ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες ή υπηρεσίες του νοσοκομείου, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Είχατε πει ένα προηγούμενο διάστημα ότι θα επανεξεταστούν όλοι οι διαγωνισμοί που αφορούν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του νοσοκομείου. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τη σύντηση, έχουμε την ασφάλεια, έχουμε την καθαριότητα. Είναι ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες, καλύτερες υπηρεσίες για το λαό και τους ασθενείς. Εμείς μπορούμε να δούμε ότι με πολύ απλά νούμερα, το οποίο τα έχετε στη διάθεσή σας, τα πληρώνουμε 5 και 6 φορές παραπάνω και οι υπηρεσίες που έχουμε είναι αναντίστοιχες των δαπανών που καταναλώνονται για αυτές τις υπηρεσίες.